Την αισιοδοξία της ότι θα βελτιωθεί το πρόβλημα της ανεργίας εξέφρασε από την Πάτρα η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτιόγλου. Κλείσαμε μια χρονιά με το καλύτερο ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης. Φαίνεται να υπάρχουν δηλαδή τάσεις βελτίωσης του προβλήματος. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν μας επιτρέπει να επιχαίρουμε, δεδομένης της εξαιρετικά δεινής κατάστασης της ανεργίας σε όλη τη χώρα. Όμως νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε ότι τα δεδομένα αρχίζουν να είναι ελαφρώς ευνοϊκότερα. Άρα, η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα δίνεται με τη βελτίωση στην ελληνική οικονομία. Από εκεί και πέρα, οι κατευθύνσεις μας στο κομμάτι των πολιτικών απασχόλησης είναι να έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων, κυρίως των ευρωπαϊκών πόρων, εξορθολογισμό δηλαδή στη χρήση των πόρων, αλλά και να προάγουμε θέσεις πλήρους απασχόλησης με όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Για εμάς, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν είναι ένα ζήτημα ιδεολειψίας της αριστεράς. Αυτό το έχω τονίσει αρκετές φορές. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την ανάπτυξη. Το πώς δηλαδή βλέπουμε τη δίκαιη ανάπτυξη. Μόνο μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορεί ο πλούτος που παράγεται, ο παραγόμενος πλούτος, να κατανεμηθεί ισότιμα σε όλους τους εργαζόμενους με τη μορφή του μισθού. Γι' αυτό είναι τόσο κεντρικό πολιτικό ζήτημα, τόσο σημαντικό ζήτημα για την ελληνική κυβέρνηση και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να τις επαναφέρουμε. Η Υπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Παρουσία Φορέων της Εργατικής Τάξης. Η Υπουργός μας ενημέρωσε για όλες τις προσπάθειες που γίνονται από τη μεριά της κυβέρνησης προκειμένου να αποκατασταθούν τουλάχιστον οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα σπουδαιότερα κομβικά σημεία τα οποία ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους. Εμείς βέβαια πάντα λέμε εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πάντα. Ευχόμαστε όμως καλή επιτυχία στην Υπουργό να μπορέσει όλα αυτά τα οποία μας είπε και για τα οποία παλεύει, να γίνουν πραγματικότητα. Από τη σημερινή επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας στην πόλη μας, θεωρούμε πως τίποτα δεν μπορεί να περιμένει να προσδοκά η εργατική τάξη και οι συμμαχοί μας. Ίσα-ίσα πρέπει να επαγρυπνούμε και να βρισκόμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ο δρόμος της ανάκαμψης, της ανταγωνιστικότητας που υπόσχονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι σημερινοί δεν μας αφορά. Αφορά τα κέρδη μιας χούφτας ισχυρών σε κάθε κλάδο που αλληλοτρώγονται όπως η λύκη απέναντι στη λία. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αξιολόγησης, η Υπουργός δήλωσε ότι στόχος είναι να κλείσει το συντομότερο δυνατό, αν και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση. Τη δεύτερη αξιολόγηση, όπως έχετε καταλάβει, αυτή τη στιγμή αναζητούμε ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Είναι ένα ζήτημα κεντρικό πολιτικό, που δεν είναι μόνο ζήτημα ελληνικό, είναι ζήτημα ευρωπαϊκό και σε μεγάλο βαθμό και παγκόσμιο, δεδομένου ότι εξαρτάται και από τη θέση που θα αποφασίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θέλει να τηρήσει. Εμείς εργαζόμαστε σκληρά για να κλείσει το δυνατότερο σύντομα η δεύτερη αξιολόγηση, να εμπεδωθεί αυτή η εικόνα σταθερότητας ελληνικής οικονομίας που έχει σημειωθεί μέσα στο 2016, χωρίς όμως υποχωρήσεις αρχής στα εργασιακά και χωρίς να προβούμε σε νομοθέτηση νέων μέτρων λιτότητας για μετά το τέλος του προγράμματος. Αυτές είναι οι δύο βασικές αρχές που θέτουμε σε όλους τους τόνους. Περιμένουμε και από τα υπόλοιπα μέρη να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να κλείνει γρήγορα αυτή η αξιολόγηση. Στις δηλώσεις της, η κυρία Αχτσιόγλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μαύρη εργασία και στο πώς θα παταχθεί από τους μηχανισμούς του κράτους. Κάνουμε εντατικούς ελέγχους. Νομίζω ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει περάσει σε μία φάση περισσότερο εντατική και περισσότερο δημιουργική. Αυτό φαίνεται και από τους ελέγχους που γίνονται, τα πρόστιμα που επιβάλλονται και το ότι αυτό καταλήγει τελικά στους εργαζόμενους. Γιατί, όπως ξέρετε, με τους ελέγχους που έγιναν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πάρα πολλοί εργαζόμενοι έλαβαν τελικά το δώρο Χριστουγέννων, που υπό συνθήκες εργοδοτικής αυθαιρεσίας δεν το λάμβαναν. Στη συνέχεια, ο Υπουργός αναχώρησε για το Μεσολόγγι.